Μία ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν. Η 12η ομιλία. Όταν η αστραπή πέφτει από την Ανατολή, ακριβώς τη στιγμή που αρχίζω να μιλάω, τη στιγμή που η αστραπή πέφτει, ολόκληρα τα ουράνια φωτίζονται και όλα τα άστρα αρχίζουν να μεταμορφώνονται. Φαίνεται λες και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος υποβάλλεται σε δέοντα καθαρισμό και διαλογή. Κάτω από τη λάμψη αυτής της στήλης φωτός από την Ανατολή, όλοι οι άνθρωποι αποκαλύπτονται στην αρχική τους μορφή, με μάτια θαμπωμένα, με τη σύγχυση να τους εμποδίζει. Ακόμα λιγότερο δε είναι σε θέση να κρύψουν τα άσχημα χαρακτηριστικά τους. Και πάλι είναι σαν ζώα που τρέπονται σε φυγή από το φως μου και αναζητούν καταφύγιο σε σπηλιές στα βουνά. Εν τούτης, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να απαλληφθεί μέσα από το φως μου. Όλοι οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι. Όλοι περιμένουν. Όλοι παρακολουθούν. Με την έλευση του φωτός μου, όλοι χαίρονται την ημέρα που γεννήθηκαν και παρομοίως όλοι καταργούνται την ημέρα που γεννήθηκαν. Τα συγκρόμενα συναισθήματα είναι αδύνατο να εκφραστούν. Τα δάκρυα της αυτοτιμωρίας σχηματίζουν ποτάμια, μεταφέρονται από το ορμητικό ρεύμα και εξαφανίζονται δίχως ίχνος από τη μια στιγμή στην άλλη. Για άλλη μια φορά, η ημέρα μου πλησιάζει το ανθρώπινο γένος. Για άλλη μια φορά, ξεσηκώνει το ανθρώπινο γένος, δίνοντας στην ανθρωπότητα ένα σημείο από το οποίο θα κάνει μια νέα αρχή. Η καρδιά μου χτυπά και, ακολουθώντας τον ρυθμό της καρδιάς μου, τα βουνά αναπηδούν από χαρά. Τα νερά χορεύουν με χαρά και τα κύματα, κρατώντας τον ρυθμό, χτυπούν στους βραχώδεις υφάλους. Είναι δύσκολο να εκφράσω αυτό που έχω στην καρδιά μου. Θέλω όλα τα ακάθαρτα πράγματα να γίνουν στάχτη κάτω από το βλέμμα μου. Θέλω να χαθούν όλη η γη της ανυπακοής από τα μάτια μου. Να πάψουν πια να υπάρχουν. Όχι μόνο έχω κάνει μια νέα αρχή στον τόπο κατοικίας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έχω επίσης ξεκινήσει νέο έργο στο σύμπαν. Σύντομα τα βασίλεια της γης θα γίνουν η βασιλεία μου. Σύντομα τα βασίλεια της γης θα παύσουν να υφίστανται για πάντα εξαιτίας της βασιλείας μου, επειδή έχω ήδη νικήσει, επειδή επέστρεψα θριαμβευτής. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας έχει εξαντλήσει όλα τα πιθανά μέσα για να διαταράξει το σχέδιό μου, ελπίζοντας να σβήσει το έργο μου πάνω στη γη, αλλά είναι δυνατόν να με αποθαρρύνουν τα δόλια τεχνάσματά του? Είναι δυνατόν να φοβηθώ και να χάσω την αυτοπεποίθησή μου από τις απειλές του? Δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα όν στον ουρανό ή στη γη που δεν κρατώ στην παλάμη του χεριού μου. Πόσο περισσότερο αληθεύει αυτό
για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, αυτό το όργανο που με υπηρετεί ως αντιθετικό στοιχείο, δεν είναι επίσης ένα αντικείμενο που πρόκειται να χειραγωγηθεί από τα χέρια μου? Την εποχή της ενσάρκωσής μου στον ανθρώπινο κόσμο, η ανθρωπότητα έφτασε χωρίς να το καταλάβει σε αυτήν την ημέρα με την καθοδήγηση του χεριού μου. Κατάφερε να με γνωρίσει χωρίς να το καταλάβει. Όμως, για το πώς να περπατήσετε το μονοπάτι που βρίσκεται μπροστά σας, κανείς δεν έχει καμιά ιδέα. Κανείς δεν γνωρίζει και πολύ λιγότερο δε, κανείς δεν έχει ιδέα σε ποια κατεύθυνση θα τον πάει αυτό το μονοπάτι. Μόνο με τον παντοδύναμο να τον παρακολουθεί θα μπορεί κανείς να περπατήσει το μονοπάτι μέχρι τέλους. Μόνο με την καθοδήγηση της αστραπής στην Ανατολή θα είναι σε θέση να διασχίσει το κατόφλι που οδηγεί στη βασιλεία μου. Μεταξύ των ανθρώπων δεν υπήρξε ποτέ κανείς που να έχει δει το πρόσωπό μου, που να έχει δει την αστραπή στην Ανατολή. Πολύ λιγότερο δε, υπάρχει κανείς που έχει ακούσει τη φωνή που έρχεται από τον θρόνο μου. Πράγματι, από πολύ παλιά, ούτε ένας άνθρωπος δεν έχει έρθει απευθείας σε επαφή με την υπόστασή μου. Σήμερα μόνο, αφού έχω έρθει στον κόσμο, έχουν οι άνθρωποι την ευκαιρία να με δουν. Αλλά ακόμα και τώρα, οι άνθρωποι ακόμα δεν με γνωρίζουν, καθώς κοιτούν μόνο το πρόσωπό μου και ακούν μόνο τη φωνή μου, χωρίς να καταλαβαίνουν τι εννοώ. Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι έτσι. Εφόσον ανήκετε στο λαό μου, δεν νιώθετε βαθιά υπερηφάνεια όταν βλέπετε το πρόσωπό μου? Και δεν αισθάνεστε απόλυτη ντροπή γιατί δεν με γνωρίζετε? Περπατώ ανάμεσα στους ανθρώπους και ζω ανάμεσα στους ανθρώπους, διότι έχω ενσαρκωθεί και έχω έλθει στον ανθρώπινο κόσμο. Ο στόχος μου δεν είναι μόνο να επιτρέψω στην ανθρωπότητα να κοιτάξει τη σάρκα μου. Το πιο σημαντικό είναι να επιτρέψω στην ανθρωπότητα να με γνωρίσει. Επιπλέον, μέσω της ενσάρκωσής μου θα καταδικάσω την ανθρωπότητα για τις αμαρτίες της. Μέσω της ενσάρκωσής μου θα αφανίσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και θα καταστρέψω τη φωλιά του. Αν και οι άνθρωποι που κατοικούν στην γη είναι τόσο πολυάριθμοι όσο και τα άστρα, τους ξέρω όλους τόσο καλά σαν την παλάμη του χεριού μου. Και παρόλο που τα ανθρώπινα όντα που με αγαπούν είναι εξίσου αναρρύθμιτα σαν την άμμο της θάλασσας, επιλέγω μόνο λίγους. Μόνο εκείνους που ακολουθούν το λαμπρό φως, που δεν περιλαμβάνονται σε εκείνους που με αγαπούν. Δεν υπερεκτιμώ τον άνθρωπο, ούτε τον υποτιμώ. Αντιθέτως, θέτω απαιτήσεις στον άνθρωπο σύμφωνα με τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Οπότε αυτό που ζητώ είναι το είδος του ανθρώπου που με αναζητά ειλικρινά. Αυτό γίνεται προκειμένου να επιτύχω
τον στόχο μου κατά την επιλογή των ανθρώπων. Υπάρχουν αναρρύθμιτα άγρια θηρία στα βουνά, αλλά όλα είναι τόσο ήρεμα σαν πρόβατα ενώπιόν μου. Άγνωστα μυστήρια κρύβονται κάτω από τον ωκεανό, αλλά παρουσιάζονται σε εμένα ξεκάθαρα, όπως τα πάντα επί προσώπου γης. Πάνω στα ουράνια υπάρχουν σφαίρες στις οποίες ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να φτάσει ποτέ. Εν τούτης, περιδιαβαίνω ελεύθερα αυτές τις απρόσιτες σφαίρες. Ο άνθρωπος δεν με αναγνώρισε ποτέ στο φως, αλλά με είδε μόνο στον κόσμο του σκότους. Δεν βρίσκεστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση σήμερα? Στο αποκορύφωμα των μεγάλων ξεσπασμάτων μανίας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, ενδύθηκα επίσημα τη σάρκα για να επιτελέσω το έργο μου. Όταν ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας αποκάλυψε την αληθινή του μορφή για πρώτη φορά, έγινα μάρτυρας του ονόματός μου. Όταν περιδιάβαινα τους δρόμους της ανθρωπότητας, ούτε ένα πλάσμα, ούτε ένας άνθρωπος δεν ξύπνησε ξαφνιασμένος. Οπότε, όταν ενσαρκώθηκα στον ανθρώπινο κόσμο, κανείς δεν το γνώριζε. Εν τούτης, όταν κατά την ενσάρκωσή μου ξεκίνησα το έργο μου, τότε η ανθρωπότητα ξύπνησε ξαφνιασμένη από τα όνειρά της εξαιτίας της βροντερής μου φωνής. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ζει υπό την καθοδήγησή μου. Μεταξύ του λαού μου ξεκίνησα και πάλι νέο έργο. Εφόσον είχα πει ότι το έργο μου στη γη δεν έχει τελειώσει, αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι εκείνοι οι άνθρωποι για τους οποίους μίλησα προηγουμένως δεν είναι αυτοί που νόμιζα ότι χρειάζομαι. Εν τούτης, εξακολουθώ να μετρώ εκλεκτούς μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Αυτό αποδεικνύει ότι το κάνω αυτό όχι μόνο για να επιτρέψω στον λαό μου να γνωρίσει τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά και για να εξαγνίσω τον λαό μου. Λόγω της αυστηρότητας των διοικητικών διαταγμάτων μου, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων εξακολουθεί να κινδυνεύει να αφανιστεί από μένα. Αν δεν καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας, να καθυποτάξετε το ίδιο σας το σώμα, αν δεν το κάνετε αυτό, θα γίνετε σίγουρα αντικείμενο άξιο της περιφρόνησης και της απόρριψής μου. Θα ριχτείτε στην κόλαση, ακριβώς όπως ο Παύλος έλαβε το πέδεμα απευθείας από τα χέρια μου, από το οποίο δεν υπήρχε διαφυγή. Μήπως ανακαλύψατε κάτι στα λόγια μου? Όπως και πριν, εξακολουθώ να έχω την πρόθεση να εξαγνίσω την Εκκλησία, να συνεχίσω να εξαγνίζω τους ανθρώπους που χρειάζομαι, επειδή είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι καθόλου Άγιος και άμωμος. Θα κάνω τον ναό μου όχι μόνο να ειρηδίζει με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, αλλά και πεντακάθαρο, με εσωτερικό που να είναι αντάξιο
της εξωτερικής του εικόνας. Παρουσία μου, θα πρέπει όλοι σας να αναλογιστείτε ό,τι κάνατε στο παρελθόν και να δείτε αν μπορείτε σήμερα να αποφασίσετε να μου προσφέρετε την απόλυτη ικανοποίηση στην καρδιά μου. Δεν είναι απλώς ότι ο άνθρωπος δεν με γνωρίζει στη σάρκα μου. Πολύ χειρότερα, δεν κατάφερε να κατανοήσει τον ίδιο τον εαυτό του που κατοικεί σε ένα σαρκικό σώμα. Πόσα χρόνια πέρασαν κι όλον αυτόν τον καιρό τα ανθρώπινα όντα με έχουν εξαπατήσει, μου συμπεριφέρονται ως επισκέπτη. Πόσες φορές με άφησαν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους. Πόσες φορές δεν μου έδωσαν σημασία ενώ στέκονταν ενώπιόν μου. Πόσες φορές με έχουν απαρνηθεί εν μέσω άλλων ανθρώπων. Πόσες φορές με έχουν αρνηθεί μπροστά στον διάβολο. Και πόσες φορές μου έχουν επιτεθεί με την αντιλογία τους. Παρόλα αυτά, δεν καταγράφω τις αδυναμίες του ανθρώπου, ούτε λόγω της ανυπακοής του ζητώ οδόντα αντί οδόντος. Το μόνο που έχω κάνει είναι να παρέχω φάρμακα για τις ασθένειές του, για να θεραπεύσω τις ανίατες νόσους του, αποκαθιστώντας έτσι την υγεία του, έτσι ώστε να μπορέσει τελικά να με γνωρίσει. Δεν έκανα όλα όσα έκανα χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας για να δώσω στην ανθρωπότητα μια ευκαιρία στη ζωή. Πολλές φορές ήρθα στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι, επειδή ήλθα με το δικό μου πρόσωπο στον κόσμο, δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Αντιθέτως, καθένας ασχολούταν με τις δικές του υποθέσεις, αναζητώντας μια διέξοδο για τον ίδιο. Πού να ξέρουν ότι κάθε δρόμος κάτω από τον ουρανό προέρχεται από τα χέρια μου. Πού να ξέρουν ότι κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό υπόκειται στην χειροτονία μου. Ποιος από εσάς τολμά να νιώσει πικρία στην καρδιά του? Ποιος από εσάς τολμάει ελαφρά την καρδία να προσέλθει σε έναν διακανονισμό? Απλώς επιτελώ ήσυχα το έργο μου εν μέσω των ανθρώπων και τίποτα άλλο. Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου της ενσάρκωσής μου δεν είχα ενδιαφερθεί για την αδυναμία του ανθρώπου, τότε όλη η ανθρωπότητα, μόνο και μόνο λόγω της ενσάρκωσής μου, θα τρελαινόταν από τον φόβο και, ως εκ τούτου, θα έπεφτε στον Άδη. Μόνο επειδή εγώ ταπεινώθηκα και κρύφτηκα, ξέφυγε η ανθρωπότητα από την καταστροφή. Έχει λυτρωθεί από το πέδεμά μου και έτσι έφτασε στο σήμερα. Έχοντας επίγνωση του πόσο δύσκολο είναι να φτάσετε στο σήμερα, δεν θα έπρεπε να αγαπάτε ακόμη περισσότερο το αύριο που πρόκειται να έρθει?